Κύριε Πάνω Κόνσολα, βουλευτή Βαδεκανήσου, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, πρόεδροι, οδηγητικοί σύμβουλοι και τοπικοί, πρόεδροι των δημοτικών συναντήτων, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να επιβραβεύει με εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, προσπάθειες και αγώνες που κατέληξαν σε επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο, λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους καθηγητές τους. Ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς, τους αφανείς ήρωες που στήριξαν την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Με τις θερμότερες ευχές, λοιπόν, για επιτυχείς σπουδές, για απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στον τομέα των σπουδών που επέλεξαν, για ένα καλό εργασιακό μέλλον και μια επιτυχημένη καριέρα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας. Σε αυτό το σημείο, παρακαλώ την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας, κυρία Μαρία Σκουφεζή, για τη διεκπαιρέωση της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, στους γονείς και στους καθηγητές τους. Θα παρακαλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον βουλευτή της Δωδεκανήσου, τον κύριο Μάνο Κρόνσονα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της υποδίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί νέοι επιστήμονες, εγώ αισθάνομαι εξαιρετική τιμή που είμαι σήμερα ανάμεσα σε αρίστους. Παρουσία του Αγίου Πρωτοσυγγέλου μαζί με εμάς υποδηλώνει την αναγνώριση της πολιτείας σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια προσπάθεια ζωής. Έχω την τιμή και την ευτυχή συγκυρία να ζω με νέους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βλέπω και μερικούς από εσάς που έχετε έρθει στην αγκαλιά του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ και γι' αυτό. Αυτό το προνόμιο το να ζεις με νέους είναι πραγματικά ένα επίτευγμα, γιατί αφουγκράζεσαι τις ανάγκες της κοινωνίας και από την άλλη συνδιαλέγεσαι με ανθρώπους που θα διαμορφώσουν στην πορεία ζωής τη τύχη αυτού του τόπου. Εγώ θέλω, χωρίς να μακρηγορώ, αν και προσφέρεται το πεδίο για να συζητήσουμε σήμερα, δεν είναι όμως σήμερα μια διάλεξη σε πανεπιστήμιο ή σε μια διάλεξη για εκπαιδευτικά ζητήματα, είναι όμως μια εξαιρετική ευκαιρία που μου έδωσε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να είμαι ανάμεσά σας και να εκφράζω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς, στο μέλλον του τόπου, γιατί σε αυτή την περίοδο της κρίσης που η χώρα περνά, αυτή η εκδήλωση είναι μια απάντηση σε αυτό που οι ανάγκες των καιρών επιτάσσουν, δηλαδή τη διάκριση. Και ξέρω ότι ο Γιώργος Κυρίτσης μαζί με τη Δημοτική Αρχή έχει επενδύσει σε αυτή την ανθρώπινη δύναμη στο μέλλον, σε εσάς. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα στελεχώσετε στην πορεία του χρόνου τη δημόσια διοίκηση, τις κρατικές θέσεις, την επιστημονική κοινότητα, τις ερευνητικές δομές της χώρας, αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, γιατί με πληροφόρησε ο κ. Κατζημιχάρης Ανδρέας το πρωί ότι φέτος ένα νέο ρεκόρ υπός, και νομίζω ότι πρέπει να είναι, κύριε Δήμαρχε, και ρεκόρ Δωδεκανήσου. Ένα ποσοστό που ξεπερνά το 78% από τους αποφύτους των σχολείων της ΚΟΠ εισάγονται στα πανεπιστήμια. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα να αναγνωρίσω ότι αυτή η προσπάθεια είναι συνολική. Ξέρετε, εμείς που ασχολούμαστε με τις επιστήμες της αγωγής λέμε ότι η διαδικασία μάθησης εδραιώνει άριστους επιστήμονες αυριανούς πολίτες όταν συντράνουν πολλοί παράγοντες και δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, είναι και οι γονείς. Είναι και το κοινωνικό πλαίσιο. Η ΚΟΣ έχει την κουλτούρα, διαμορφώνει μελλοντικούς πολίτες με άλλες προοπτικές. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους γονείς, γιατί συνέδραμαν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να ευχηθώ να είστε υγιείς, να απολαύσετε τα παιδιά πτυχιούχους και να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί με αυτούς και ελπίζουμε μαζί με αυτούς ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερης μοίρας. Η Ελλάδα δεν είναι της ίσονος προσπάθειας, είναι της αριστείας και δεν δαιμονοποιούμε αυτή την προσπάθεια.
Χρόνια πολλά για τις μέρες των εορτών. Καλή δύναμη στην καλύτερη. Παρακαλέσω τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, ο κ. Ζερβό Μαρμόνη, να ακολουθεί ένα χαιρετισμό. Πρωτοσύγγελε, δήμαρχε, επίσημοι και κλειμένοι, γραμμή δεν παραπανούμαστε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Αγαπητοί παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και γονείς, συγχαρητήρια για την επιτυχία των παιδιών. Των παιδιών που σας υπόσχονται νέα επεισόδια με έξοδα, αγωνίες και προσπάθεια. Αυτή τη φορά είναι πιο μακριά. Καλά να είστε. Να έχετε υγεία, να είστε δυνατοί και πάντα οργή στις προσπάθειές τους. Αγαπητά παιδιά, συγχαρητήρια. Έχετε πάρει ήδη στα χέρια σας το μύριο του κουβαριού της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια. Ανοίξτε τα φτερά σας και ρουφήξτε τις γνώσεις που σας προσφέρονται. Κοιτάξτε το μέλλον με αισιοδοξία. Μην ακούτε για χαμένες γενιές και για μη επαγγελματικές ευκαιρίες. Πατήστε σταθερά και προσπαθήστε να φυτράρετε το πλήθος των πληροφοριών που σας κατακλείζει. Διαμορφώστε χαρακτήρες. Κρίνετε με σύνεση και μην υιοθετείτε ακραίες τάσεις. Βρείτε την αλήθεια σας, που συνήθως βρίσκεται στη μέση. Μην παραπονηθείτε ότι δεν έχετε μέσα, τα μέσα ή λεφτά. Πλούτη είναι τα νιάτα σας και τα μυαλά σας. Αγαπάτε την πατρίδα μας και μην ακούτε αυτούς που διαμαξιώνουν. Τα πλούτη για αυτοί είστε εσείς. Αγαπήστε τους εαυτούς σας χωρίς να γίνετε εγωιστές. Έχετε αυτοεκτίμηση για να κερδίσετε την εκτίμηση των άλλων. Διασκεδάστε χάρη τη ζωή με αξιοπρέπεια και πάντα να προσέχετε την υγεία σας. Αυτό να θυμάστε, το χρωστάτε σε όλους όσους σας αγαπούν. Καλησπέρα σε όλους. Πάνω σε ζωγιώδονται, Άγιε Πρωτοσύγγελε, Πατέρα Χρυσόστομε. Αγαπητέ φίλε, μάνα πρόσφορα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, κορίτσια και αγόρια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, όπως είπε ο προηγούμενος ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, συγγενείς. Νίκο, μπορεί να κάνει μικροφωνισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτές οι στιγμές για ένα Δήμο, αλλά και για την κοινωνία της ΚΟ, και αυτές οι εκδηλώσεις θεωρώ πως είναι από αυτές τις οποίες πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ο Δήμος μας λοιπόν σήμερα τιμά τις νέες και τους νέους, τις νέες και τους νέους του νησιού μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα αρρώτητα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Είναι αυτή εδώ η εκδήλωση, μια εκδήλωση που έχει μετατραπεί πια σε θεσμό και που βεβαίως θα γίνεται κάθε χρόνο. Με ισχυρούς συμβολισμούς, αλλά και ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο. Η ΚΟΣ τιμά σήμερα τα παιδιά της. Τα παιδιά της που αποτελούν το αύριο του νησιού. Σε αυτά τα νέα παιδιά θέλω να απευθυνθώ. Κορίτσια και αγόρια της ΚΟ, άνοιξαν για σας νέοι ορίζοντες. Σας προτρέπω να ζήσετε και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Να έχετε πάντα πίστη και αισιοδοξία. Να γνωρίζετε ότι τα εμπόδια που θα συναντήσετε στον δρόμο σας είναι για να τα υπερβαίνετε και να τα ξεπερνάτε. Να είστε υπερήφανοι για ό,τι πετύχατε. Να μην ξεχνάτε όπως ποτέ και τον τόπο μας. Τον τόπο σας. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Να είστε υπερήφανοι που είστε ΚΟΗ. Η ΚΟΣ έχει ιστορία και παρελθόν
αλλά έχει και παρόν. Το μέλλον όμως είστε εσείς. Με τη γνώση που αποκτάτε και θα το χτίσετε, με τη φρεσκάδα και τον δυναμισμό των ιδεών σας. Είστε το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτει ποτέ, που διαθέτει αυτό το νησί. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα σε μια γενική συνέλευση στην Καρδάμινα. Σε αυτή, να ξέρετε, συμμετείχαν πολλά νέα παιδιά, φοιτητές και επιστήμονες. Φοιτητές και νέοι επιστήμονες από την ΚΟΟ. Μπορώ να σας πω ότι έμεινα εντυπωσιασμένος από τις ιδέες που είχαν για τον τόπο τους και τις προτάσεις τους. Και βέβαια σύντομα θα τα καλέσω, αυτά τα παιδιά θα τους καλέσω όλους για να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε μαζί κάποια από αυτές τις προτάσεις. Πιστεύω προσωπικά στη νέα γενιά της ΚΟΟ. Και πιστεύω πως αυτή η γενιά, η νέα γενιά της ΚΟΟ, είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας. Γι' αυτό και σας ζητώ να είσαστε ενεργοί πολίτες αυτού του νησιού. Να αμφισβητείτε ό,τι δεν σας εκφράζει. Να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες και να προτείνετε. Να διεκδικείτε το καλύτερο για εσάς και το νησί μας. Γιατί ο Δήμος της ΚΟΟ χρειάζεται τις ιδέες και τη συμμετοχή σας. Τα ταλέντα και τη γνώση σας. Θέλουμε να έχετε ένα βήμα από όπου θα καταθέτετε τις ιδέες, τις προτάσεις και τις αγωνίες σας. Γι' αυτό σε αυτή την προσπάθεια μετατρέπουμε το ΔΥΡΑ σε ένα μέσο που θα ανήκει και θα στηρίζεται στους νέους ανθρώπους. Θα τους δίνει βήμα και έκφραση, θα ανήκει σε αυτούς. Ο νέος ΔΥΡΑ θα είναι ένας ανοιχτός χώρος στους νέους ανθρώπους του νησιού που αναζητούν έκφραση. Νέες και νέοι της ΚΟΟ. Η χώρα στην οποία ζείτε και σπουδάζετε είναι μια χώρα σε βαθιά κρίση. Πολλοί θεωρούν, και ιδιαίτερα εμείς εδώ στην ΚΟΟ, το μεταναστευτικό ως το κορυφαίο πρόβλημα, αναφερόμενοι στην είσοδο παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Εγώ όμως θεωρώ ότι υπάρχει ένα άλλο μεγαλύτερο μεταναστευτικό πρόβλημα. Είναι η νέα μετανάστευση που βιώνει η χώρα μας. Η φυγή των καλύτερων μυαλών που διαθέτουμε στο εξωτερικό. Η μετανάστευση νέων ανθρώπων με πτυχία, εξειδικευμένη και υψηλού επίπεδου γνώση, που αναζητούν εργασία και μια καλύτερη τύχη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα και στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Γιατί στην Ελλάδα αυτοί που μπορούν να προσφέρουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να την ξαναστήσουν στα πόδια της κατηγάλου πιο δυνατή είναι οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που χρειάζονται ηθικά αλλά και ουσιαστικά κίνητρα για να σταθούν και με τα δύο πόδια σε αυτόν τον τόπο να δουλέψουν, να ζήσουν και να δημιουργήσουν. Γι' αυτό και σας ζητώ να μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε, τον τόπο στον οποίο γεννηθήκατε, τους γονείς σας, τους αφανείς ήρωες που ήταν δίπλα σας. Σημερινή εκδήλωση έχει τιμητικό χαρακτήρα και για τους γονείς που είμαι βέβαιος ότι αισθάνονται υπερήφανοι για εσάς. Έχει τιμητικό χαρακτήρα και για τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης μέχρι την τρίτη ηλικίου που στάθηκαν δίπλα σας, σας στήριξαν, σας έδωσαν τις γνώσεις. Φίλες και φίλοι, είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι η εκδήλωση είναι και εξελίσσεται σε ένα καθοριστικό θεσμό για το νησί μας. Κάθε χρόνο ο Δήμος μας θα βραβεύει και θα τιμά τους νέους και τις νέες του νησιού που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και στα ΔΕΗ. Ένα μικρό συμβολικό δώρο για εσάς που είναι το ελάχιστο. Το μείζον είναι το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την εκδήλωση. Το κυρίαρχο μήνυμα είναι ότι υπάρχει μια άλλη κόσ. Η κόσ του μέλλοντος. Η κόσ που έρχεται. Η κόσ των νέων ανθρώπων. Της γνώσης των νέων ιδεών. Θέλω να σας συγχαρώ όλους, την κάθε μια και τον καθένα ξεχωριστά. Το μέλλον σας ανήκει και εύχομαι να έχει περισσότερο φως, λάμψη και αισιοδοξία. Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Κυνηγήστε, διεκδικήστε τα όνειρά σας. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και ευτυχία στη νέα χρονιά. Πάνω απ' όλα όμως εύχομαι να είσαστε αισιόδοξοι, δυνατοί, να έχετε πίστη και ελπίδα.